Τώρα αποφασισμένος να εξαντλήσει όλα τα συνταγματικά περιθώρια ώστε να μην δοθεί η δυνατότητα στο κόμμα Κασιδιάρη να εκθέσει υποψηφιότητα σε επικείμενες εκλογές εμφανίζει το Πρωθυπουργό. Η Πινελόπη Γκάλιο θα μας ενημερώσει. Η πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στο πρώτο θέμα λοιπόν δίνει μια πολύ σημαντική είδηση για τη θωράκιση του πολιτικού συστήματος και ουσιαστικά προαναγγέλει μια νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να μένουν εκτό βουλή εγκληματικέ οργανώσει όπω τι χαρακτηρίζει με αφορμή βέβαια το κόμμα του η. Κασιδιάρη. Δηλώνει λοιπόν ο Πρωθυπουργό σε αυτή του τη συνέντευξη οφείλει το πολιτικό σύστημα να εξαντλεί τα περιθώρια τα οποία δίνει το Σύνταγμα ώστε να μην εκπροσωπούνται εγκληματικέ οργανώσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Νομίζω η πρόταση αυτή τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα θα τα πληροφορηθείτε σύντομα και αναμένουμε βέβαια. Και απαντά και στο ερώτημα σχετικά με την προοπτική συνεργασιών με τεκλογικά ο Πρωθυπουργό. Πραγματικά ο Κυριάκος Μητωτάκης ωστόσο αποκλεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία εάν και εφόσον χρειαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με τον Κυριάκο Βελόπουλο όταν ρωτήθηκε, ενώ αποφεύγει να σχολιάσει τον Νίκο Ανδρουλάκη και δηλώνει. Απέχουμε πολύ ακόμα από το να μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη κάλπη. Σε ευχαριστούμε Πινελόπη.